Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Τσάμι, νέα μέτρα από αύριο το πρωί. Θα ισχύουν μάσκα παντού, ακυρώνονται οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις. Από την αρχή είχατε τοποθετηθεί κατά των εορταστικών εκδηλώσεων. Μάλιστα, ο ίδιος είχατε καλέσει τη Δημοτική Αρχή του Βόλου να περιοριστούν ή ακόμη και να αναβληθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις υπό τον κίνδυνο της έξαρσης της πανδημίας στην περιοχή μας. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Νιώθετε δικαιωμένος? Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι αν είστε δικαιωμένος ή όχι για κάποια επιλογή που κάνεις. Το θέμα είναι η ουσία που είναι η δύσκολη κατάσταση που περνούμε, που βέβαια είναι γεγονός ότι έχει πλήξει τους πάντες. Έχει φέρει όχι μόνο οικονομικά προβλήματα, αλλά και ψυχολογικά προβλήματα στον κόσμο, ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να διασκεδάσει, να περάσει καλά αυτές τις μέρες, γιατί είναι ιδιαίτερες μέρες. Αλλά από την άλλη μεριά, καραδοκεί αυτός ο περίεργος ιός που μας ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ο οποίος καιροφυλακτεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ένα στραβοπάτημα. Αυτό λοιπόν προφανώς είδαν και οι κυβερνώντες και αποφάσισαν εν ώψη της έξαρσης της πανδημίας που πιθανόν να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να περιορίσουν τις εκδηλώσεις ανάλογες εκδηλώσεις από τους Δήμους, έστω και αν είναι σε ανοιχτούς χώρους, με αποτέλεσμα, όπως είδαμε σήμερα, να ακυρωθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος, όπως είπαμε, ο συγχρονισμός και ο συνωστισμός να επιφέρει έκρηξη περιστατικών, έκρηξη σε τοπικό επίπεδο της πανδημίας και να έχουμε τεράστια προβλήματα. Οπότε δεν είναι θέμα αν είμαστε δικαιωμένοι ή όχι. Το θέμα είναι ότι επικράτησε μια κοινή λογική και, εν πάση περιπτώσει, βασίστηκε στα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία τα ξέρουμε πολύ καλά και τα χρησιμοποιούμε και εμείς σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει και μια σωστή απόφαση προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι εδώ, γιατί αυτό έχει σημασία, για να μπορέσουμε να περάσουμε καλά και να βρεθούμε με τους ανθρώπους μας όπως πρέπει και όχι με τέτοιους περιορισμούς. Κύριε Τσάμι, πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτή τη στιγμή θα αποδώσουν ή είναι μέτρα τελευταίας στιγμής, ενώ έχει ήδη γίνει το κακό? Κοιτάξτε, τα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, είναι προσαρμοσμένα στις τωρινές συνθήκες. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα ληφθούν και άλλα μέτρα, γιατί θα έχουμε μια έξαρση των περιστατικών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί όλοι, γιατί το θέμα είναι σύμπλοκο. Δεν είναι μόνο τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση και ο κάθε αρμόδιος, ο κάθε υπεύθυνος. Είναι και το θέμα ότι και οι πολίτες θα πρέπει να συμπεριφερθούν με πολύ εγκράτεια και με πολύ προσοχή, ιδιαίτερα οι μη εμβολιασμένοι, αλλά και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Οπότε θεωρώ ότι ναι, μεν είναι απαραίτητα, θα μπορούσαμε να πάρουμε και πολύ πιο αυστηρά μέτρα και ίσως θα πάρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύσκολη εξίσωση να γίνονται λύσεις, αλλά αυτό που πρέπει να επικρατεί στη λογική όλων όσων παίρνουν την απόφαση, αλλά και των απλών πολιτών, είναι ότι κατανοητά τα προβλήματα οικονομικά που δημιουργούν αυτά του είδους τα μέτρα, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και υπόψη μας ότι προτεραιότητα πρέπει να έχει υγεία και δευτερευόντως πρέπει να η οικονομία, που βέβαια είναι πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μας και δεν μπορούμε να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά πρώτα πρέπει να σωθούμε, πρέπει να είμαστε εδώ παρόντες και μετά να κοιτάξουμε και τα θέματα της οικονομίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω, πού οφείλεται το ότι η Μαγνησία παραμένει η πλέον επιβαρημένη περιοχή της Θεσσαλίας σε κρούσματα κορονοϊού ανά 100.000 πληθυσμού σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα μεγάλης ανάλυσης, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα, αλλά αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τι είναι αυτό, ποιες είναι οι συνθήκες συνωστισμού που υπάρχουν στην περιοχή μας, σε συνδυασμό και με το πόσοι είναι εμβολιασμένοι, που πλησιάζει τον εθνικό μέσο όρο, εν πάση περιπτώσει, ο εμβολιασμός. Επομένως, πρέπει να αναλυθούν τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών. Πιθανόν οι συγχρονισμοί που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι συνωστισμοί είτε σε ιδιωτικές συναντήσεις είτε σε δημόσιες συναντήσεις, να έχουν παίξει κάποιο ρόλο. Αλλά γενικώς δεν μπορούμε να ξέρουμε απόλυτα τι γίνεται. Πιθανόν τις προηγούμενες μέρες αυτό που είχε επικρατήσει, που είχε δημιουργηθεί, να έδωσε, να πυροδότησε αύξηση των περιστατικών και από τότε δεν έχουμε την πτώση που θα περιμέναμε και θα θέλαμε να έχουμε στην περιοχή μας. Η κατάσταση στο νοσοκομείο πώς είναι, συνεχίζεται η πίεση? Υπάρχει μια μείωση των περιστατικών που νοσηλεύονται.
που δεν είναι όμως πολύ μεγάλη, είναι αρκετά πιεστική και αυτή η κατάσταση, έστω και αν τα περιστατικά είναι λιγότερα. Αλλά αυτό που μας προβληματίζει είναι αφενός μεν η κόπωση που υπάρχει και στο προσωπικό λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης που δέχεται εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Και από την άλλη μεριά είναι ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να αυξηθούν τα περιστατικά, οπότε αυτό θα είναι ακόμη ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το νοσοκομείο κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τη συμμετοχή μας σε εφημερίες και το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς εννοώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μετά από συνεννόηση που έγινε και με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με τους συναδέλφους, θα είμαστε παρόντες και για τον Ιανουάριο. Και θα δούμε από εκεί και πέρα. Φοβούμαι ότι θα χρειαστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μήνα με το μήνα, θα το παρακολουθούμε και θα δούμε αναλόγως. Καταλαβαίνουμε πραγματικά πως μετά από τόσο καιρό έχετε υποστεί και τεράστια σωματική και ψυχολογική καταπώνηση. Την ίδια ώρα όμως που άλλοι γιατροί κρίνονται υπεύθυνοι, να το πω έτσι, για το θάνατο συμπολιτών μας, διότι εκμεταλλεύονται την ειδικότητα, την ιατρική τους ειδικότητα και προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή σε συμπολίτες για τη μη τήρηση των μέτρων, με αποτέλεσμα να τους οδηγούν ακόμη και στο θάνατο. Με το πρόσφατο περιστατικό με τον αρνητή γιατρό, ο οποίος χορηγούσε το κοκτέιλ των αντιβιωτικών βιταμινών και ασπιρινών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα πάρθουν οι αποφάσεις του Ιατρικού Συλλόγου αναφορικά με τον καταγγελόμενο γιατρό. Κοιτάξτε, ο Ιατρικός Συλλόγος ασχολείται με το θέμα εδώ και πολύ καιρό και το είχαμε γνωστοποιήσει ότι είναι σε διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου. Από εκεί και πέρα το θέμα, ξέρετε, το θέμα δεν είναι πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις, αλλά το πώς θα σταματήσει η δραστηριότητα τέτοιων φαινομένων. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό και από τον ίδιο τον κόσμο ότι πρέπει να ακολουθούν τις σωστές οδηγίες και όχι οδηγίες αυτού του στυλ που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας και θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Και ήδη το κάνουμε. Ήδη έχουν πάρθει αποφάσεις και έχουν γνωστοποιηθεί αρμοδίως. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι αφενός πρέπει να κάνει το εμβόλιο, διότι αυτό προστατεύεται, και να μην ακούει τις διάφορες φωνές, τις αλλοπρόσαλες και ανεύθυνες φωνές που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα και δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν, γιατί αυτό πραγματικά σώζει την κατάσταση και περιορίζει το κακό. Δεύτερον, ότι πρέπει να ξέρει ότι σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει στο σπίτι και ξεπεραστεί ένα χρονικό όριο 7 ημερών, 8 περίπου, όπου δεν φαίνεται βελτίωση και αντίθετα τα συμπτώματα γίνονται χειρότερα, από εκεί πέρα θα πρέπει να μην διστάζει να αναζητάει σε συνεργασία βέβαια και τον γιατρό του, να αναζητάει την βοήθεια στο νοσοκομείο, γιατί πια σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι και πρέπει να αντιμετωπιστεί στο νοσοκομείο, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν και πρωτόκολλα αντιμετώπισης. Αυτό, αν έχουν υπόψη τους, θα περιορίσουμε πολλά προβλήματα που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με την δράση γιατρών που είναι αντίθετη με το εμβόλιο, αντίθετη με το και αρνητές της ύπαρξης της πανδημίας. Δυστυχώς υπάρχουν αυτοί, είναι ελάχιστοι βέβαια, αλλά μπορούν να αποκαλέσουν μεγάλη ζημιά και πολύ μεγάλα προβλήματα στον πληθυσμό. Πραγματικά. Έχουμε μία αύξηση της κίνησης στα εμβολιαστικά κέντρα. Τα εμβολιαστικά κέντρα του Βόλου ανταποκρίνεται σε αυτό το αυξητικό κύμα στους εμβολιασμούς. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στον εμβολιασμό των συνανθρώπων μας, όχι μόνο τοπικά, αλλά και γενικότερα. Οπότε θα πρέπει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι να δημιουργήσουν περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, να δώσουν τη δυνατότητα να γίνονται περισσότεροι εμβολιασμοί. Ήδη υπάρχει και ένα πρόβλημα που τρέχει με ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς που εμβολιάζουν είτε στο ιατρείο είτε στο σπίτι. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξουν και άλλες εμβολιαστικές γραμμές και να προμηθευτούμε και με περισσότερα εμβόλια. Ήδη φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στα παιδιά. Απλώς ξέρετε, το θέμα είναι ότι όλο αυτό θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί για να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, να μην πω και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο νωρίς. Δυστυχώς και μια ακόμη φορά δρούμε υπό την πίεση των γεγονότων και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό και δεν είναι η καλή λύση για να μην έχουμε τα μεγάλα προβλήματα. Έστω και έτσι, εν πάση περιπτώσει, κάτι μπορεί να γίνει, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι
το αποτέλεσμα της προστασίας που θα προσφέρει το εμβολιασμός θα είναι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μετά από ένα μήνα περίπου από την πρώτη δόση. Μέχρι τότε βρίσκεται σε κίνδυνο, οπότε θα πρέπει να προφυλάσσεται, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ για να μην κολλήσει το κορονοϊό, γιατί βέβαια σε άλλους μπορεί να εμφανίσει το πρόβλημα να είναι να έχουμε λίγα προβλήματα, αλλά σε άλλους μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα, γι' αυτό κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Εμάς πρέπει να συστήνουμε να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι το επόμενο χρονικό διάστημα και να εμβολιαστούν έστω και αργά, να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε και σε επίπεδο κοινωνικό με τα προβλήματα που δημιουργούνται και σε επίπεδο ψυχολογίας, αν θέλετε, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό. Και το κυριότερο, θα σωθούν άνθρωποι και θα περιορίσουμε νοσήσεις που θα δημιουργήσουν και το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι το μετά την λίμωξη πρόβλημα με τα προβλήματα με τις ασθένειες που θα προκύψουν, το λεγόμενο post και long COVID syndrome, το οποίο δεν το έχουμε ακόμη αναλύσει, αλλά φαίνεται ότι θα απασχολήσει αρκετούς ανθρώπους που έχουν νοσήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ήδη έχουν προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Τσάμι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλές γιορτές. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και να είμαστε ψύχρεμοι, να περάσουμε όσο να δυνατόν καλύτερα με τους δικούς μας ανθρώπους, να περιορίσουμε τη δράση μας και για φέτος έστω. Και ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε απελευθερωμένοι από όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση που βρούμε. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε το 2022 να είναι μια καλύτερη χρονιά. Να είστε καλά.